Κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη ερώτηση αφορά τους 24 συμβασιούχους εργαζομένους στην καθαριότητα του Δήμου Ρεθύμνου, οι οποίοι απολύθηκαν 12 Δευτέρου 2020, δηλαδή πριν από 8 ημέρες, ύστερα από 50 και πλέον μήνες συνεχούς και αδιάλειπτης εργασίας στην ίδια υπηρεσία και στην ίδια ειδικότητα. Οι εργαζόμενοι αυτοί, όπως και χιλιάδες βέβαια συνάδελφοί τους σε όλη την Ελλάδα, αφού πέρασαν από τον ΑΣΕΠ, εργάστηκαν στο Δήμο με διαδοχικές ανανεώμενες οκτάμινες συμβάσεις, με αλλεπάλληλες παρατάσεις και προσωρινές διαταγές των δικαστηρίων. Το 1/3 από αυτούς είναι πολύτεχνοι και έχουν και πολύ σοβαρές ανάγκες. Οικογένειες, παιδιά που σπουδάζουν, χρέη σε τράπεζες, σε φορείες. Είναι φανερό ότι η απόλυσή τους δημιουργεί σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αφού μετά την ομοιρία χρόνων καταλήγουν στο δρόμο της ανεργίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου δύο φορές με ομόφωνες αποφάσεις του είχε διαπιστώσει ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι καλύπτουν πραγματικές, υπαρκτές ανάγκες και ότι μετά τις προσλήψεις της 3K είναι αναγκαίοι στην υπηρεσία, στην οποία υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις. Αντί να προσληφθεί το απαιτούμενο προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας για την κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών ενός τουριστικού δήμου, όπως είναι αυτός του Ρεθύμνου, η Δημοτική Αρχή με τις ευλογίες των κυβερνήσεων διαχρονικά και την συνεχή επίκληση νομικών και συνταγματικών κολλημάτων και εμποδίων κατέφυγε στην παράδοση της καθαριότητας σε εργολάβο, δαπανώντας 1.600.000 ευρώ το χρόνο, σχεδόν το 30% των ετήσιων εσόδων καθαριότητας από την τσέπη των δημοτών, που απασχολεί περίπου στα 35 άτομα προσωπικό. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι 24 απολυμμένοι εργαζόμενοι βρίσκονται και σε κινητοποίησεις αυτές τις ημέρες, διεκδικώντας το αυτονόητο, δηλαδή το δικαίωμά τους στη σταθερή εργασία. Και φυσικά σε αυτόν τον αγώνα έχουν τη συμπαράσταση των εργαζομένων και του λαού της περιοχής. Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Ρεθύμνου μέχρι σήμερα ζουν σε όλο το μεγαλείο, στο πετσί τους, την κοροϊδία και τον εμπεγμό διαχρονικά των κυβερνήσεων και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της δικής σας, στα πλαίσια φυσικά μιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανακυκλώνει την εργασία, επεκτείνει ελαστικές εργασιακές σχέσεις σε βάρος της μόνιμης εργασίας, με πλήρη δικαιώματα. Αρνείστε σκόπιμα εδώ και πολλά χρόνια τις προσλήψεις, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά τα τελευταία 10-12 χρόνια, παρά τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν στους Δήμους, και οδηγείται φυσικά κρίσιμους τομείς όπως είναι η καθαριότητα σε πλήρη ιδιωτικοποίηση, αλλά και τον εμπεγμό των δημοτικών αρχών που συνενούν στη διατήρηση της εργασιακής ομοιρίας των συνταξιούχων. Για όλους τους παραπάνω λόγους, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάμε τι μέτρα θα πάρετε ώστε να σταματήσει αυτό το άθλιο καθεστώς της διαρκούς ομοιρίας των εργαζομένων, μετατρέποντας τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή μισθό και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Δεύτερον, να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και γενικά φυσικά των υπηρεσιών των Δήμων, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας, με κρατική χρηματοδότηση και φυσικά να τηρούνται και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με σύγχρονα μέσα και ανανεωμένο στόλο και να μην επιβαρύνονται οι δημότες με ανταποδοτικά τέλη.